Πολιτισμικός οργασμός συμβαίνει εδώ και λίγες εβδομάδες στη Νέα Σμύρνη. Πληθώρα καλλιτεχνών, τόσο ηθοποιοί όσο και τραγουδιστές, παρελάβουν στον πολυχώρο γαλαξία και προσφέρουν στους δημότες της Νέας Σμύρνης εντελώς δωρεάν ανάσες πολιτισμού. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς επιστρέφουμε το πλεόνασμα που έχουμε από το Δήμο μας, το επιστρέφουμε στους πολίτες με αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε σχεδόν καθημερινή βάση και εντελώ δωρεάν. Πέραν δηλαδή όλων των άλλων που προσφέρουμε, τα κοινωνικά προγράμματα του Παντοπολίου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του παιδικού σταθμού, τα ΚΑΠΗ και όλε τι αθλητικέ και πολιτιστικέ εκδηλώσει, υπάρχει επιστροφή όλου αυτού του πλεονάσματο στου ζημότητε μα μέσω αυτών των πολιτιστικών δράσεων. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2014 του Δήμου τη Νέα Μέρνη, που έχουν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο, πλήθο καλλιτεχνών έχει περάσει τι πύλε του πολυχώρου γαλαξία μεταξύ άλλων η Μαρία Φαραντούρη, ο Κώστας Λιβαδάς και η Ρώμα Νέ, η οποία υποδίθηκε την Ερασμία στο θεατρικό έργο συμβολόγραφο του Νίκου Βασιλιάδη. Εντάξει, αυτή είναι μια χείρα που μεγαλώνει τη μονάκριβη κόρη τη μετά τον πόλεμο του 40, έχει χάσει τον άντρα τη. Μου κινητοποιεί κάποια μύχια πράγματα που ούτε και εγώ φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να τα εφεύρω στον ψυχισμό μου, να τα ανακαλέσω και να τα παρουσιάσω στο κοινό. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει αγαπηθεί, επειδή την αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, την αγαπάει και το κοινό μαζί μου. Η κυρία Ιρωμανέν σαρκώνει με μεγάλη επιτυχία την Ερασμία εδώ και αρκετό καιρό και ο κόσμος όχι μόνο δεν έχει κουραστεί, αλλά την αναζητά με μεγάλη αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι μετά από τέσσερα χρόνια αυτή η παράσταση έχει αγαπηθεί πολύ και την ζητάει ο κόσμο και έχω και τη χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν δει την παράσταση και έρχονται ξανά να τη δουν και το έχουν πει εδώ στον κόσμο. Ότι, Α, την είδαμε και θέλουμε να έρθουμε. Οπότε αυτό είναι μαγικό. Είναι δύο παραστάσει Παρασκευή και Σάββατο στη Νέα Σμύρνη που ε, είναι ήδη πλήρε. αυτό τα λέει ο εμπνευστή και ο άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα είναι ο αντιδήμαρχος τη Νέα Μύρνη και πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού, κ. Βαγγέλης Κατσατουριάν, ο οποίο πιστεύει ακράδαντα ότι το μόνο εφόδιο απέναντι στην κρίση είναι ο πολιτισμό. Στα πλαίσια αυτά, μέσω του πολυχώρου Αλαξία, περνάνε κάποια για τέσσερι ολόκληρου μήνε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα τη τέχνη των δικαστικών τεχνών, του τραγουδιού, της μουσικής, του θεάτρου από εδώ, από, τον, από το κέντρο, από την καρδιά της Νέας Μύρνης. Εκτιμούμε ότι είναι υποχρέωσή μας αυτό, διότι ο πολιτισμός στις μέρες μας αποτελεί μια σημαντική κοινωνική παροχή.